Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι ένα eventful πρωινό. Ένα πρωινό το οποίο έχει διάφορα γεγονότα. Έχουμε εδώ και τον Λακούλη, ο οποίος είναι σε μεγάλη αναστάτωση, γιατί από τη μια ήρθαν οι μάστορες και επισκευάζουν τη στέγη του πάνω μέρους του σπιτιού και έχει αναστατωθεί, και από την άλλη περνούν και τα κατσικάκια απ' έξω και ακούει τα... Θες να πεις, ακούς τα κουδουνάκια τους που φροντούν? Και αναστατώνεσαι ή μυρίζεσαι ότι είναι κατσίκια? Γιατί όταν ήρθαν οι κύριοι το πρωί, πρωτού κατέβουν και πρωτού χτυπήσουν την πόρτα για να έρθουν μέσα να πάνε πάνω στη στέγη, ο Λάκη γάβγιζε. Τους είχε μυριστεί. Είναι λαγωνικό. Έλα, μωρά μου, έλα, έλα. Το καλό λαγωνικό είναι εδώ. Λοιπόν, ένα άλλο λαγωνικό έχει αρχίσει να γίνεται καλύτερο λαγωνικό και θέλει να το μοιραστεί μαζί σας. Χθες το βράδυ, που ήταν η τέταρτη βραδιά ενός τετραημέρου σκληρής εργασίας και πολύ κόπου, πολλού, ο πολύς κόπος του πολύ κόπου και πολύ κόπου, κάθισα κάτι τις 12, μία τι ώρα ήταν, επιτέλους στον καναπέ, γιατί σας έχω πει ότι λόγω των επιδιορθώσεων που γίνονται στο σπίτι κάνω γενικές ανακατατάξεις και αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Μοιάζουν λίγο με τις γενικές ανακατατάξεις που κάνουμε στη ψυχική, στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Και κάθισα στον καναπέ και μου ήρθε ένα email, το οποίο θα το ακούσω το απόγευμα. Ένα καταπληκτικό email. Ένα email που με συγκλώνησε. Ιστορία ενός νέου άνδρα, λέει ο φίλος στο τίτλο του email, και πώς δεν ξεφεύγεις ποτέ. Εγώ όμως πιστεύω ότι μπορεί να ξεφύγει και θα το δείτε το απόγευμα. Πέραν τούτου όμως, αυτού του συγκινητικότατου email, και χαίρομαι πάρα πολύ που στο κανάλι μας έχουμε ανθρώπους και το κανάλι μας προσελκύει ανθρώπους που έχουν όρεξη, διάθεση να ψυχοψαχτούν και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και έχουν πνευματική, πώς να το χαρακτηρίσω, πνευματικότητα. Έχουν πνευματική κατεύθυνση. Τους ενδιαφέρει πώς να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Τους ενδιαφέρει πώς να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Και όχι πώς να εκθέσουν τους άλλους ή να εκδικηθούν τους άλλους. Όπως λοιπόν ερχόταν αυτό το email, ήρθε και ένα άλλο email. Okay. Τώρα βλέπω ότι έχει και άλλα email. Τέλος πάντων, όπως και έχει. Ήρθε και ένα άλλο email. Σας είπα ότι δεν διαβάζω πολύ γρήγορα τα email. Δεν τα διαβάζω πολύ γρήγορα. Τους ρίχνω μια πρώτη ματιά και μετά τα βάζω σε ένα φάκελο που είναι για να τα δω με προσοχή. Λοιπόν, ήρθε ένα email στις 10 το βράδυ, χθες το βράδυ, στο οποίο μου γράφει μια κοπέλα με την οποία δεν έχω έρθει ξανά σε επαφή, δεν γνωρίζω αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία ξεκινάει λέγοντας: αγαπητή Θέκλα, καλησπέρα, σου μιλάω στον ελληνικό για λόγους οικειότητας, είμαστε άλλωστε κοντά ηλικιακά. Πριν σου γράψω την ιστορία μου, θεωρώ σκόπιμο να σου γράψω πολύ συνοπτικά για τη ζωή μου. Και μου λέει για τη ζωή της. Και περιγράφει κιόλας τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε, ότι ήταν ένα προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, με μερικούς καυγάδες και πολλά επεισόδια ενδοικογενικής βίας κλπ. Δεν θα διαβάσω περισσότερο, γιατί θέλω να τη φωτογραφήσω με τίποτα. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η προστασία των προσώπων που μου γράφουν. Είτε μου γράφουν με ευγένεια, είτε με αγένεια, είτε μου γράφουν με σκοπό να εξελιχθούν, είτε με σκοπό άλλου. Λοιπόν, λέει για τη μητέρα της ότι είναι ξεκάθαρα ανάρχισος και υπερβολικά ελεγκτική. Ως προς την ιστορία μου, λέει, αν μπορείς και τη θεωρείς ενδιαφέρουσα, θα ήθελα πολύ να την κάνεις vlog. Και έτσι μου λέει μία ιστορία γνωριμίας με έναν άνδρα.
η οποία όπως λέει εδώ πέρα τον ξεμπρόστιασε τον άνδρα αυτό και μάλιστα τον έχει εκδικηθεί κιόλας διαμέσου της νομικής οδού. Περιγράφει την ιστορία, τι της έχει κάνει, τι έχει συμβεί, τι έχει κάνει αυτή, πώς τον έχει εκδικηθεί και γράφει στο τέλος «Θα ακουστεί πολύ κακό εκ μέρους μου, αλλά πολύ το χαίρομαι». Είναι η τέλεια εκδίκηση ή τουλάχιστον έτσι νομίζω και ζω για τη στιγμή που θα τον δω να καταστρέφεται. Του αξίζει και όπως έστρωσε ας κοιμηθεί. Θα ήθελα πολύ να ακούσω την άποψή σου, με συγχωρείς για την έκταση της επιστολής. Πραγματικά δεν μπορούσα να γράψω λιγότερα, καλό βράδυ. Οπότε και εγώ της απαντάω, αγάπη μου, το όνομά της, θα το πω τώρα, πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Έμπλεξες με σκοτεινό άνθρωπο και όταν το αντιλήφθηκες αυτό, αντί να φύγεις να γλιτώσεις, μπήκες σε αντιδικία μαζί του. Λέω ότι έμπλεξε με σκοτεινό άνθρωπο, δεδομένων όσο μου έχει γράψει για τον άνθρωπο αυτόν και θεωρώντας δεδομένο ότι ισχύει μου. Μπορεί και να ισχύει, γιατί όχι. Πραγματικά φοβάμαι τόσο για την ψυχική, όσο και για τη σωματική σου ακεραιότητα. Βίντεο δεν θα το κάνω για να σε προστατεύσω. Θέλω όμως να μου υποσχεθείς πως οπωσδήποτε θα κάνεις ψυχοθεραπεία. Ναι, όλα αυτά που μου γράφεις για τον τρόπο που μεγάλωσες, αλλά και τον τύπο που έχει η μάνα σου, είναι σοβαρά αίτια για ψυχοθεραπεία. Μου το υπόσχεσαι, σε παρακαλώ. Δεν ήθελα με τίποτα να κάνω mail αυτή την ιστορία, γιατί θα έχει γράψει τόσο διεξοδικά και τόσο χαρακτηριστικά επαγγέλματα, ηλικίες, καταστάσεις κλπ, που ήταν σαν να φωτογράφιζε τον άνθρωπο αυτό και δεν είναι ηθικός ορθό, αλλά δεν είναι ούτε και... ούτε και νομικός ευφυές να κάνεις ένα τέτοιο mail και δεν είναι και ψυχολογικά χρήσιμο, γιατί κατάλαβα ότι με αυτά όλα που μου έγραψε ότι ήθελε να το βγάλει και στη Θέκλα. Θα σε βγάλω στη Θέκλα. Να μάθει ο κόσμος όλος τι έχεις κάνει και τι σου έχω κάνει. Εγώ με μάγκησα πολύ και σε έχω εκδικηθεί. Της έγραψε όμως αυτό. Ξαναδιαβάζω τι της έγραψα. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Έμπλεξες με σκοτεινό άνθρωπο και όταν αντιλήφθηκες αυτό, αντί να φύγεις να γλιτώσεις, μπήκες σε αντιδικία μαζί του. Πραγματικά φοβάμαι τόσο για την ψυχική, όσο και για τη σωματική σου ακεραιότητα, γιατί είναι όταν εκδικούμαστε τους άλλους. Και όταν μπαίνουμε σε διαδικασίες να τους δούμε να καταστρέφονται, γίνονται escalate, είναι στα αγγλικά ο όρος, χειροτερεύουν πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, έτσι για να γίνει λίγο πιο κατανοητό, την απάντησε ο άλλος, τέλος πάντων, της είπε ψέματα για την κατάσταση του προσωπική, το έπαιζε σε διπλό ταμπλό και αυτή τον εκδικήθηκε κάνοντας του δίκες και ιστορίες που είχαν να κάνουν με την επαγγελματική του ιδιότητα και την ολική επαγγελματική καταστροφή του. Οπότε η ώρα 1 το πρωί μου γράφει. Καταρχάς, σε ευχαριστώ πολύ που μπήκες στον κόπο να διαβάσεις και να αναλύσεις όλο αυτό το σεντόνι. Το σεντόνι το βάζεις σε brackets. Όχι, δεν είναι αυτονόητο. Δεν φαντάζεσαι τις αντιδράσεις του φίλου μου και τον απόϊχο αυτή της ιστορίας. Όλοι μου λένε να κάνω το σταυρό μου. Δεν πιστεύω, αλλά οκ. Okay. Που γλίτωσα από αυτόν και να τρέξω μακριά. Πριν λίγες μέρες, λέει, μου ήρθε εις γνώση μου μια ιστορία μιας κακοποιημένης κοπέλας 25 ετών, η οποία για να γλιτώσει από το σύζυγό της αναγκάστηκε να μείνει για μήνες ολόκληρος σε στέγη γυναικό στην πόλη που ζούσε και όσο έγραφα το κείμενο στο λάπτοπ, σκεφτόμουν ότι αν η κατάσταση πήγαινε παρακάτω με αυτόν, θα ζούσα τα ίδια. Να σου πω, θα ήθελα να το αναλύσουμε το βίντεο, μιας και ούτως ή άλλως δεν δημοσιεύονται προσωπικά στοιχεία ικανά όρος ταυτοποίηση των προσώπων, έτσι όπως το γράφει, ικανά. Αλλά αν δεν νιώθεις άνετα, είναι οκ, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω επίσης το φόβο για την ψυχική μακεραιότητα. Νομίζω ότι δεν τον καταλαβαίνεις. Αλλά τι εννοείς όταν λες και για τη σωματική? Φοβάσαι ότι μπορεί να με ξαναχτυπήσει ή ότι μπορεί να βάλει κάποιον άλλο να το κάνει?
Ως προς τη ψυχοθεραπεία, παλιότερα είχα κάνει, έκανα για λίγο και μετά το χωρισμό, αλλά για να είμαι απολύτως ειλικρινής, από το καλοκαίρι και μετά βαρέθηκα. Βαρέθηκε να κάνει ψυχοθεραπεία. Επίσης, σε αυτήν ειδικά τη φάση, ανασταλτικός παράγοντας για πολύ κόσμο θεωρώ πως είναι και το οικονομικό. Λέει διάφορα για τον πρώην. Με το συγκεκριμένο, ενώ τον πρώην, μιας και το έφερε συζήτηση, στη ψυχοθεραπεία μου είχε κάνει εντύπωση ότι κάθε φορά που προσπαθούσα να αναλύσω μια κατάσταση σε σχέση με εμάς, προκειμένου να την αξιολογήσω, απαντούσε επιθετικά λέγοντας: εγώ, κοπέλα μου, δεν έχω καμιά όρεξη για ψυχανάλυση, ενδοσκόπηση και συναφείς παπαριές. Δεν έχω την επιπολυτέλεια, με ενδιαφέρει μόνο να βάλω λεφτά. Με ποια ιδιότητα προσπαθούσες να κάνεις ψυχανάλυση τη σχέση σας, επειδή ψυχολόγος δεν είσαι σίγουρο. Προκαλώντας μου ταυτόχρονα κατάπληξη ή απαξίωση προς μια επιστήμη ανθρωπιστικού χαρακτήρα, με τον ίδιο τρόπο που απαξίωνε οποιονδήποτε σκεφτόταν διαφορετικά από αυτό. Κρατήστε αυτή την περιγραφή του πρώην της. Προκαλώντας μου ταυτόχρονα κατάπληξη ή απαξίωση προς μια επιστήμη ανθρωπιστικού χαρακτήρα, με τον ίδιο τρόπο που απαξίωνε οποιονδήποτε σκεφτόταν διαφορετικά από αυτό. Γενικά θεωρώ πως ο συγκεκριμένος έχει έντονα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν έχω πέσει έξω. Χάρηκα πολύ που το συζητάμε, έστω και από εδώ, καλό βράδυ. Αυτό ήρθε στις 1 το πρωί. Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω. Και αυτό το συζητάμε, που σημαίνει θα το συζητήσουμε, θα το ξαναζητήσουμε και γίναμε φιλενάδες και συζητάμε, δεν μου άρεσε καθόλου, πως επίσης δεν μου άρεσε καθόλου και όλο το περιεχόμενο. Και της γράφω: αγαπητή μου, δυστυχώς δεν έχω ώρα να συζητάω. Ευτυχώς έπρεπε να γράψω. Όταν μου γράφω το δυστυχώς, λέω, είναι ευτυχώς που να γράψω, λέω, ας είμαι ευγενική. Τη στέλνω, από πάνω τη στέλνω το link για τις δωρεάν δομές παροχής και ψυχοθεραπείας. Δωρεάν δομές παροχής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Επειδή είχε μιλήσει ότι για τον πολύ τον κόσμο ανασταλτικός παράγοντας είναι το οικονομικό, αλλά είχα ξεχάσει εγώ η Δησμύρη ότι βαρέθηκε να κάνει ψυχοθεραπεία. Εννοείται πως δεν θα το κάνω βίντεο και πραγματικά διερωτούμε πως με την επαγγελματική σου ιδιότητα θεωρείς πως θα μπορούσα να κάνω ένα τέτοιο βίντεο που να φωτογραφίζει ξεκάθαρα ανθρώπους και καταστάσεις. Πραγματικά χρειάζεσαι οξία ψυχοθεραπεία και όλα αυτά που περιγράφεις δεν είναι ούτε αστεία ούτε χαλαρά. Είδατε πως περιέγραφε ότι οι φίλοι της έλεγαν το ένα, το άλλο, σαν το ευχαριστιόταν όλο αυτό. Και το κανάλι εδώ δεν είναι χώρος για να εκδικηθούμε πρώην. Χώρος ψυχοεκπαίδευσης είναι. Και ξυπνώ σήμερα το πρωί και ήταν και πρωτού κάνω αυτό το μεγάλο καφέ. Και διαβάζω. Σεξ το πρωί αυτό. Εννοείται ότι εγώ στις 2 του πρωί κάθισα και έκανα το βίντεο που θα δείτε το απόγευμα, το οποίο θα δείτε την τεράστια διαφορά που είχε ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ψάχνει ίαση της ψυχής του, ψάχνει πνευματικότητα και εξέλιξη, που τη διαφορά ενός ανθρώπου που εργαλειοποιεί ακόμη και το κανάλι μιας ψυχολόγου για εκδίκηση. Και πολλές φορές έχετε ρωτήσει διάφοροι, τι γίνεται όταν είναι δύο νάρκισσες σε σχέση μαζί. Ναι, μπορούν να υπάρξουν δύο νάρκισσες σε σχέση μαζί. Και ο ένας να διαγνώσει και τον άλλο. Καλημέρα μου λέει. Αν μετά και το δεύτερο mail που σου έστειλα κατάλαβες ότι επιδιώκω να εκδικηθώ μέσω του καναλιού, λυπάμαι πολύ, είσαι λάθος. Διότι ο τύπος τα έχει κάνει τόσο χάλια που την εκδίκηση την έχω σιγουρέψει από αλλού. Δεν έχω καμιά ανάγκη να το κάνω μέσω μιας ψυχολόγου και απορώ που το ακέγρικες. Το ακέγρικες, δεν ξέρω, κάτι άλλο θα ήθελε να γράψει. Που το ακέγρικες όλο αυτό και το έκανε σενάριο. Δεν ξέρω, κάτι άλλο θα ήθελε να γράψει. Υπάρχει λέξη ακέγρικες. Θα χάσει την επαγγελματική του άδεια και καλά θα πάθει. Τα ήθελε, τι χειρότερο. Και γιατί να μπω στη διαδικασία να του κάνω οτιδήποτε άλλο, τροφή για σκέψη. Πραγματικά όλα αυτά που γράφει είναι τροφή για σκέψη. Φαίνεται να μην έχεις καταλάβει τι έγραψα. Ίσως να κατάλαβες ότι ήθελες να καταλάβεις ή ότι βόλευε να καταλάβεις. Ναι, γιατί εγώ έχω συναισθήματα για σένα. Ναι, γιατί εγώ εδώ στην Κύπρο, εδώ στο χωριό μου, έχω συναισθήματα για σένα που βρίσκεσαι εκεί, που δεν σε ξέρω, δεν σε γνωρίζω. Μου έχει στείλει ένα email το βράδυ. Σου απάντησα και σου ξαναπάντησα και έχω συναισθήματα. Και έχω συναισθήματα εγώ για τη δικιά σου ζωή.
και με κατάλαβα αυτά που με βόλευε να καταλάβω. Δεν είμαι στη ζωή σου, αγαπητή. Δεν είμαι στη ζωή κανενός που μου γράφει mail. Ενώ ανθρώπου ο οποίος είδε φως και μπήκε και γράφει ένα email. Δεν είναι μέλος του κανείς καιρότητας μας η κοπέλα. Ίσως αν παρουσιαζόμουν ως εκτοπαθής κακομήρα, να γινόμουν συμπαθής. Πόπο τοξικότητα, πόπο νέγκινγκ, πόπο κατηγόρια προς αυτούς όλους που δείχνω συμπάθεια αγάπη μου προς λεβέντικες ψυχές, οι οποίες παραδέχονται τα δικά τους ελαττώματα, λάθη και ελλείμματα και προσπαθούν συνειδητά να εξελιχθούν διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας. Δεν δείχνω συμπάθεια σε ανθρώπους που παρουσιάζονται τοπαθείς ή κακομύριδες. Και η άποψη που έχεις για το κανάλι και η άποψη που έχεις για μένα δεν διαφέρει σε τίποτα από την άποψη του πρώην συντρόφου σου. Και ναι, αν δεν έχεις πέσει έξω στο ότι είναι ναρκισιστής, είναι άρκισος, δεν θα πέσεις έξω. Αν υποθέσεις ότι είστε ένα από τα ίδια και οι δυο σας. Τι τοξικότητα είναι αυτή, ξεμπρόστιασμα. Ξεμπρόστιασμα κάνω αυτή τη στιγμή. Ίσως αν παρουσιαζόμουν ως εκτοπαθής κακομήρα, να γινόμουν συμπαθής. Άμα ακούτε αυτές τις λέξεις, άμα ακούτε αυτόν τον τρόπο έκφρασης, είναι ξεκάθαρη τοξική επίθεση. Αλλά δεν συνηθίζω να υποκρίνομαι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους που το παίζουν καλούλιδες. Δηλαδή, οι άλλοι που είναι καλοί, το παίζουν καλούλιδες και υποκρίνονται, ενώ αυτοί που δεν υποκρίνεται είναι ok. Πώς τόσοι άνθρωποι, τόσοι νάρκισοι, τόσοι άνθρωποι που βγάζουν απίθμενη κακία, θεωρούν ότι είναι ok η κακία που βγάζουν, είναι μια χαρά, γιατί είναι ειλικρινείς και το παραδέχονται ότι βγάζουν κακία. Άμα κάνω ένα φόνο και παραδεχτώ ότι κάνω το φόνο, δεν πάβω να είμαι ένοχος και θα δικαστώ. Για ψυχοθεραπεία θα πάω όταν νιώσω εγώ ότι το έχω ανάγκη. Το έχω ξανακάνει, προφανώς θα το ξανακάνω. Όμως, αφού πρώτα στείλω με την πολύ άλλο κόσμο που το έχει περισσότερο ανάγκη. Αφού πρώτα στείλω με την πολύ, πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, να έχουμε και όλα καλά. Ήθελα να τις απαντήσω, για μένα δεν είναι όλα καλά. Λέω, ας κάνω ένα βίντεο. Για το να εμπιστεύεστε τα ενστικτά σας, τον gut instinct σας, τη διέστησή σας. Όπως ο Λακούλης. Ναι. Όταν έλεγε, έλεγε, είναι εσύ δύο κόσμος. Όταν στάθμευσα γύρι έξω στην αυλή, ο Λακούλης το μυρίστηκε. Ναι. Το μυρίστηκε ο Λακούλης και άρχισε να γαυγίζει. Το κατάλαβε. Ναι. Το κατάλαβε. Και μετά όταν περνούσαν τα κατσικιάκια επ' έξω, επίσης το κατάλαβε. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να έρθουν τα κατσικιάκια στο σπίτι μας να του κάνουν τι νομίζω ότι θα του κάνουν για να αναστατωθεί. Ούτε χρειάστηκε να χτυπήσουν την πόρτα και να πάμε να ανοίξουμε για να καταλάβει τι ήρθαν εδώ, κύριε. Ως φριζόμαστε την τοξικότητα από μακριά και δεν τις επιτρέπουμε ούτε να μας χτυπήσει την πόρτα και ούτε καν δεν τις ανοίγουμε την πόρτα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί τα βίντεο που κάνουμε εδώ πέρα στο κανάλι έχουν τον εξής κίνδυνο. Μπορεί να τα πάρει ένας νάρκισσος, να τα ακούσει, να ταυτιστεί ο νάρκισσος, όχι με την περιγραφή του νάρκισσου και με την περιγραφή του πόσο κακοποιητικός μπορεί να είναι, αλλά να ταυτιστεί με την περιγραφή των θυμάτων του νάρκισσου και να πάρει και περισσότερο θάρρος προκειμένου να, με καλύτερο τρόπο και με μεγαλύτερη δυναμικότητα, να προχωρήσει στη διάπραξη πράξεων κακοποιητικών προς τους άλλους. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και, ότι δεν, και να μην προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας. Σε καμία περίπτωση. Θεωρώ όμως ότι η εκδίκηση η οποία πηγαίνει ένα επίπεδο πιο πάνω, δηλαδή εσύ μου έχεις πει ψέματα για την ερωτική μας σχέση, εσύ με έχεις χτυπήσει μέσα στη σχέση, εσύ έχεις κάνει αυτό, εγώ θα πάω να σε καταστρέψω επαγγελματικά. Αυτό δεν είναι ένδειξη ανθρώπου ο οποίος θέλει να προστατευτεί. Είναι απόδειξη ανθρώπου ο οποίος αρέσκεται στις συγκρούσεις και αρέσκεται στην παράθεση. Σε χτύπησε ο σύντροφος σου μέσα στη σχέση να πας να κάνεις καταγγελία για την οικογενειακή βία. Ναι, να πας.
Σου είπε ψέματα, να το χωρίσεις και να φύγεις μακριά από αυτό. Όχι να προσπαθείς να τον εκδικηθείς. Δεν γινόμαστε αυτό που λέμε... Υπάρχει μια λέξη στα αγγλικά, ρελάκι, πώς τη λένε την λέξη. Δεν γινόμαστε εκδικητές εμείς ήδη και να εκτελούμε τον νόμο. Προστατευόμαστε διαμέσου της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης, διαμέσου της διατήρησης όλων των νόμιμων δικαιωμάτων μας και εστιαζόμαστε στο πώς θα εξελιχτούμε εμείς και πώς θα γίνουμε εμείς καλύτεροι άνθρωποι, πώς θα ενδυναμωθούμε, πώς θα ξεπεράσουμε τα ζητήματα της συνεξάρτησης, προκειμένου να είμαστε ασφαλείς, χαρούμενοι και εξελιγμένοι άνθρωποι στη ζωή μας. Όχι να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι εγώ δεν τη χρειάζομαι την ψυχοθεραπεία. Δεν, ό,τι και μου λέει κάτι ο ψυχολόγος, δεν, τίποτα, εγώ ξέρω καλύτερα, εγώ θα εκδικηθώ, εγώ θα προκαλέσω χάος, θα προκαλέσω καταστροφή, είμαι θύμα. Πραγματικά, όταν δύο νάρκες βρίσκονται μαζί, είναι εκρηκτικό το αποτέλεσμα. Εκρηκτικό. Και γνωρίζω δυστυχώς πολλά παιδιά τέτοιων γονέων που είναι και δύο νάρκες και εκδικούνται ο ένας τον άλλο συνέχεια με τρόπους πολύ κακοποιητικούς στις σχέσεις. Τροφή για σκέψη όλα αυτά λοιπόν. Η αγάπη μου. Ξέρω, είναι πρωί, έχω φτιάξει καφέ, έχω βάλει την μπαντάρα στα μαλλιά μου γιατί δεν έχω φτιάξει ακόμη, έχω το σκυλί μου. Και όλα καλά τώρα που κάνω και αυτό το βίντεο, όλα καλά.